Καλό μεσημέρα, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ για την συνομιλία αυτή. Θα μας πείτε λίγα λόγια για τις εκδηλώσεις, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν χθες. Βέβαια, ξεκινήσαμε από χθες. Είναι στην ουσία μία εβδομάδα αυτές οι εκδηλώσεις, όπως και πέρυσι, για τη λήξη των δραστηριοτήτων και των κατηχητικών μας στην νεότητα του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Τι περιλαμβάνουν λοιπόν αυτές οι εκδηλώσεις? Ξεκινήσαμε από χθες, όπως είπαμε. Αρχίσαμε με την έκθεση, όπου υπάρχουν μέσα διάφορα πραγματάκια που έχουν φτιάξει και τα παιδιά και οι ενηλικές, όπως ζωγραφική, αγιογραφία, χειροτεχνία, κοπτική, ραπτική και διάφορα άλλα. Αυτές είναι δράσεις, συγγνώμη σας διάκοψα, αυτές είναι δράσεις οι οποίες τις κάνετε ούτως ή άλλως στο ναό? Βεβαίως, είναι όλα αυτά που παρουσιάζουμε εκεί πέρα είναι από τους μαθητές των σχολών μας. Μάλιστα, ωραιότατα. Των δραστηριοτήτων μας. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε με αυτό. Μετά είχαμε παρουσίαση από τα μαθήματα που κάναν τα παιδιά σε μουσικά όργανα, όπως κιθάρες, αρμόνια και φλάουτα. Και συνεχίσαμε το πρόγραμμά μας με παραδοσιακά τραγούδια, ζωντανή μουσική από τη Θεσπρωτεία, με δύο πολύ καλά παιδιά που αγαπάνε την παράδοση, τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο Κόντι, που είναι από την Κεραμίτσα Θεσπρωτείας. Αυτά όλα συνέβησαν χθες. Φαντάζομαι η έκθεση όμως θα διαρκέσει ή ήταν μόνο για χθες? Την έκθεση θα την έχουμε μέχρι την επόμενη Κυριακή, μέχρι τέλεια, 10 Ιουνίου. Όσο διαρκούν λοιπόν οι εκδηλώσεις. Ακριβώς, μέχρι που θα, δηλαδή η λήξη των εκδηλώσεων θα είναι στις 10 Ιουνίου. Ωραία. Η επόμενη εκδήλωσή μας θα είναι την Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα θα έχουμε μια ομιλία για τη ζωή και τη διδαχή του Αγίου Παϊσίου από ανθρώπους που έζησαν κοντά του και θα την συντονίσουν οι δημοσιογράφοι ο κύριος Μακατούνης και ο κύριος Παπάς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και κυρίως ότι θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να πούνε ούτως ή άλλως. Δηλαδή πέρα από αυτά που γνωρίζουμε όλοι, είναι διαφορετικό να συνομιλήσεις, να ακούσεις πράγματα από ανθρώπους που το γνώριζαν. Βεβαίως, μα αυτό είναι η ουσία. Να ακούσεις τα πράγματα από τους άμεσα, με τους ανθρώπους που είχαν άμεση σχέση με τον Άγιο, που είχαν έρθει κοντά του, που συνομιλήσαν μαζί του, που ήταν κάποιος κύριος, ήταν και οδηγός του κάποια στιγμή, ένας νομικός, ο κύριος Αρβανίτης. Είναι αρκετοί άνθρωποι που θα μιλήσουν και θα μας πούν ωραία πράγματα. Την Πέμπτη στις 7 αυτό, έτσι, 7 η ώρα το απόγευμα. Την Πέμπτη στις 7 Ιουνίου, ναι. Και πού θα γίνει ακριβώς, θα γίνει στο χώρο εκεί? Στον προάβλιο χώρο μας. Ναι. Οπότε είναι και το Θεό, καλές ημέρες. Και έτσι είναι και όμορφα έξω, επειδή ο Άγιος Γεώργιος έχει και το αλσάκι γύρω γύρω τα δέντρα και είναι μια όαση μέσα στην πόλη της Αθήνας. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Νομίζω θα είναι υπέροχη εμπειρία για όσους έρθουν. Και πώς ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις? Οι εκδηλώσεις μας θα ολοκληρωθούν την Κυριακή στις 10 Ιουνίου, πάλι στις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσουμε, με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, από τα χορευτικά των παιδιών και των ενηλίκων του Ιερού Ναού μας, που κάθονται και κάθε Σάββατο μαθαίνουν αυτούς τους χορούς με αγάπη, μαθαίνουν την παράδοσή μας, και θα συνεχίσουμε με παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, με τον γνωστό τραγουδιστή, τον Αντώνη τον Γυρίτση, ένα πολύ καλό φίλο, που κάθε χρόνο αφιλοκερδός έρχεται και τραγουδάει για την ενορία μας, για τον Άγιο Γεώργιο. Πάντως, πέρα από αυτές τις εκδηλώσεις, Πατέρα, είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε πάρα πολλές δράσεις για τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, πολύ περισσότερο κοντά στα παιδιά μας, γιατί είναι το μέλλον της Ελλάδος. Και αντί να κάθονται μπροστά σε ένα κομπιούτερ ή σε ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό, το καλύτερο είναι να κάθονται να ασχολούνται με πράγματα που θα είναι και επικοδομητικά, αλλά και δεν θα έχουμε και εθισμό. Γιατί δυστυχώς σήμερα έχουμε αυτά τα φαινόμενα του εθισμού σε ηλεκτρονικά και σε πολλά άλλα πράγματα. Και που θα βγάλουν και τα ταλέντα τους και που θα τους βοηθήσουν και στην κοινωνικοποίησή τους, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
στους νέους. Η χοροδία που έχουμε των παιδιών κάνει τα παιδιά να έρχονται κοντά το ένα στο άλλο και να συντονίζεται το ένα με το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό το έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να είσαστε καλά και να συνεχίζετε έτσι δυναμικά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και χαρά μου να σας δω και από κοντά. Θα δούμε σίγουρα. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.